να αξιοποιήσει αυτή τη μεγάλη πείρα του, να πάει μαζικά στην κάλπη, να ενισχύσει τη μόνη δύναμη που μπορεί και αύριο να βρεθεί μαζί του μπροστά, που της έχει εμπιστοσύνη, που έχει δείξει συνέπεια, και αυτή είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Καλούμε όλους να πάνε στην κάλπη, να μην καθίσουν σπίτι τους σήμερα. Είναι κρίσιμες οι εποχές, έρχονται δύσκολες μέρες και με ένα δυνατό ΚΚΕ θα μπορέσουμε να ανοίξουμε το δρόμο για ένα καλύτερο αύριο για μας και τα παιδιά μας. Ταυτόχρονα θα ήθελα να πω το εξής. Μόλις πριν από λίγο επικοινώνησα με την κυρία Πρωθυπουργό, την κυρία Θάνου, και της έθεσα ένα σοβαρό ζήτημα, ενώ υπήρχε υπόσχεση εκτός από την απόφαση της διακομματικής αλλά και απόφαση της κυβέρνησης να είναι αυτές τις μέρες ανοιχτά τα διόδια, έτσι ώστε ο λαός μας που πληρώνει τόσα χαράτσια, τόσους φόρους, τόσα πράγματα αυτό το διάστημα, σήμερα τουλάχιστον να είναι ανοιχτά και να μπορεί να πάει να ψηφίσει. Αντίθετα, ερχόμενος το πρωί από τη Λιβαδιά, που είναι η δεύτερη εκλογική μου περιφέρεια, είδα ότι ουρές ανθρώπων που έβγαιναν για να πάνε να ψηφίσουν και πληρώνανε στα διόδια. Η κυρία Πρωθυπουργός μου υποσχέθηκε, ευχαρίστησε για την ενημέρωση καταρχήν. Η ίδια είχε ενημέρωση ότι θα δινόταν σήμερα εντολή για να είναι ανοιχτά τα διόδια, αλλά μέχρι στιγμής δεν ισχύει. Μου είπε ότι θα επιληφθεί του θέματος. Ελπίζω να ευοδοθεί αυτή η προσπάθειά μας. Δεν μπορεί ο λαός μας ακόμα και σήμερα που πάει και πρέπει να ψηφίσει, να επιλέξει τα κόμματα που θα το εκπροσωπήσουν, να πληρώνει χαράτσια στους εθνικούς δρόμους, που άλλωστε έπρεπε να είναι λαϊκή περιουσία. Ευχαριστώ. Καλή δύναμη σε όλους.